Η πανδημία, ξέρετε, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας μας. Έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στην καθημερινότητα όλων μας. Ωστόσο, έχετε αναρωτηθεί την περίοδο των περιορισμών και της γενικότερης επιδημιολογικής κρίσης, πώς συντηρήθηκαν ιστορικά μνημεία, έργα τέχνης μέσα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους? Την απάντηση θα μας τη δώσει ο κύριος Γιώργος Μπούνιας, ο οποίος είναι συντηρητής εργοτέχνης και εικαστικός. Τον φιλοξενούμε σήμερα και είναι ιδιαίτερη χαρά γι' αυτό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Αθήνα στο αγαπημένο Ηράκλειο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ η πανδημία, αλλά σιγά σιγά ανοίγουν τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ. Θα περάσουμε και στο θετικό κομμάτι. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και προ-κορονοϊού κατάσταση, γενικότερης κατάστασης. Για πείτε μας λίγο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, των περιορισμών, της εποχής των SMS, που για να βγούμε από το σπίτι μας έπρεπε να στείλουμε SMS, έργα τέχνης γενικά, δεν ξέρω αν αφέθηκαν στην τύχη τους, αν πήγε λίγο πίσω η συντήρησή τους. Φυσικά και πήγε πίσω. Όλα πήγαν πίσω. Η πανδημία χτύπησε πολλά μέτωπα. Έχει επηρεάσει όλη την ανθρωπότητα με αδιανόητες συνέπειες. Ένα πλήγμα, ουσιαστικά, έχουμε δεχτεί και εμείς οι καλλιτέχνες. Ναι. Με την οικονομική ασφυξία. Το τελευταίο καιρό, βέβαια, πάει να γίνει κάτι. Θα επιβιώσει η τέχνη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα υπερνικήσει κάθε δυσκολία. Γιατί εμείς που την υπηρετούμε, θέλω να πιστεύω ότι θα φανούμε αντάξει σε αυτό. Να πούμε δύο πράγματα για τη συντήρηση, για να καταλάβει ο κόσμος. Βέβαια, και θέλω να μου πείτε ανατακτά χρονικά διαστήματα πρέπει ένα έργο τέχνης, και θέλω να μου διαχωρίσετε, φαντάζομαι υπάρχουν πολλά είδη έργων τέχνης, πρέπει να συντηρείτε. Ποιο το διάστημα που μεσολαβεί από τη μία συντήρηση στην άλλη? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ωραία. Υπάρχουν, εννοείται, ας πούμε, συγκεκριμένα διαστήματα. Ναι. Η συντήρηση ουσιαστικά σημαίνει η διάσωση και η διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Είτε είναι έργα τέχνης αυτά, αρχαιότητες, διάφορα κειμήλια. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται και η διάσωση και η διατήρηση της ιστορικής μας ύπαρξης, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, το έργο τέχνης ουσιαστικά είναι ο λόγος, είναι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, εκδηλώνεται μέσω της ύλης. Κατά συνέπεια, δέχεται και τις διεργασίες των φυσικών νόμων. Ο άνθρωπος προσπαθεί με διάφορους τρόπους, λοιπόν, και με διάφορους τρόπους και μεθόδους, να περιορίσει τις φθορές, τους παράγοντες που προκαλούν τις φθορές, με σκοπό την παράταση και την μακροζωία τους. Αυτό είναι σχετικό που με ρωτήσατε πιο πριν. Μπορεί να πάρει από μήνες μέχρι και χρόνια η συντήρηση κάποιου έργου. Αυτό έχει να κάνει με τη φθορά και τον βαθμό Όταν ολοκληρωθεί μια συντήρηση, η συγκεκριμένη διαδικασία σε μικρότερο βαθμό, σε μια μικρότερη κλίμακα, πρέπει να επαναληφθεί μετά από κάποιο διάστημα? Η συντήρηση είναι αντιστρέψιμη. Ναι. Που σημαίνει ότι μετά από κάποιο διάστημα θα δεχτεί ξανά συντήρηση, επέμβαση. Αυτό γιατί υπάρχει ο παράγοντας του χρόνου, έτσι. Όλα αλλάζουν και όλα επηρεάζονται από τον χρόνο. Οπότε σίγουρα μετά από λίγο καιρό θα ξαναχρειαστεί συντήρηση. Γι' αυτό και τα υλικά και οι επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι αντιστρέψιμες. Μάλιστα, τα πρώτα σημάδια που δείχνουν ότι σε ένα έργο, σε ένα προσωπικό αντικείμενο, το οποίο έχουμε σπίτι μας και έχει μία έτσι αξία. Το έχουμε πάρει από τον παππού μας, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τώρα. Τα πρώτα σημάδια ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα συντηρητή, ποια είναι? Κάποια σημάδια υγρασίας, για πείτε μας. Είναι ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Υπάρχει υγρασία, υπάρχουν οι μύκητες. Θα το δούμε στο χρώμα αρχικά, έτσι. Υπάρχει αλλίωση στο χρώμα, υπάρχει κρακελάρισμα. Υπάρχουν αλλοιώσεις. Ναι, φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Σκοπός του συντηρητή δεν είναι να κάνει κάτι καινούριο, ούτε ακριβώς. Να το πιάσουμε και να... Ναι, ακριβώς. Και να... Εκεί πρέπει να σεβαστούμε την ιστορικότητα και τον δημιουργό πάντα. Και να το παραδώσουμε στο χρόνο άθικτο, ας πούμε.
Είναι πολύ όμορφο αυτό. Να μην έχει δεχτεί, ναι. Καμία απολύτως. Δηλαδή περαιτέρω ζημιά δηλαδή, από εμάς. Γιατί και τα υλικά είναι σκληρά υλικά. Είστε ένας πολυταξιδεμένος, η αλήθεια είναι, εικαστικός καλλιτέχνης, συντηρητής. Πώς αντιλαμβάνονται τη συντήρηση έργων τέχνης στο εξωτερικό? Ποια χώρα έχετε ως πρότυπο, και να βάλουμε και τη σύγκριση την αντίστοιχη με την Ελλάδα? Ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Εγώ είχα την τύχη να σπουδάσω, είχα να καταργηθώ στην Ιταλία. Οπότε το μέτρο σύγκρισης μου είναι μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Ναι. Στην Ιταλία είναι τελείως διαφορετική η συντήρηση από τη δική μας. Εκεί παίρνει λίγο και το κομματάκι του kids, δηλαδή τους αρέσει το πιο καινούριο, η πιο προχωρημένη συντήρηση, η οποία αλλοιώνει πολλές φορές. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι τηρούμε τους κανονισμούς, δηλαδή σεβόμαστε όπως πρέπει δηλαδή τα αντικείμενα και τα κειμήλια και τις αρχαιότητες. Όμως είμαστε πολύ πίσω, δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Ο προσωπικός αυτό έχει να κάνει με τους σπόρους. Με τους σπόρους, πολύ καλά. Προσωπικός στόχος, ναι. Να κλείσουμε κάπως έτσι. Είστε ένα ανήσυχο πνεύμα, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Πολυταξιδεμένος, όπως είπα πριν. Σας αρέσει να γνωρίζετε νέες καταστάσεις, να έρχεστε σε επαφή με συναδέλφους σας του εξωτερικού. Βρίσκεστε στην Ελλάδα, ωστόσο, αυτό το χρονικό διάστημα. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας? Ανήκω σε διάφορες εικαστικές ομάδες του Μικρού Παρισιού και του Μαραθώνα. Εκεί εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά. Κάνουμε διάφορες εκθέσεις, οι οποίες φιλοξενούνται και σε διάφορα μουσεία, όπως το καλοκαίρι που ήμασταν στο Μουσείο του Μαραθώνα. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει συμμετοχή, οπότε μέσα από εκεί και εγώ θα εκφραστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά, λοιπόν.